πρέπει να πάρω τραπέζι οπωσδήποτε. Κλείσαμε μια εβδομάδα στην Αθήνα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά ούτε και τόσο δύσκολα. Το παλεύουμε, τραβάμε κουμπί, like στο βίντεο, subscribe για τους 25.000 και πάμε έτσι. Το μόνο σίγουρο σήμερα είναι ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τραπέζι και να σας πάρω μαζί μου, να πάμε να διαλέξουμε. Δεν ξέρω πώς θα το παλήσουμε. Αλλά πρέπει να το πάρουμε, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω online coaching που κάνω με το laptop στο κρεβάτι όλη μέρα και ούτε να τρώω όλη μέρα εκεί. Και γενικά θέλω να κάνω κάποια ωραία βίντεο με το έφα και το πρωινό μου, με πολύ δυνατές καλεσμένες. Για εμένα και για εσάς. Τώρα που μετακόμιζα στην Αθήνα, έχω διαμορφώσει εντελώς διαφορετικά τη διατροφή μου και για να μου βγαίνει πιο φθηνά και για να μην χρειάζεται να μαγειρεύω καθημερινά και να ξοδεύω ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι δεύτερη φορά νοικιάζω μόνος μου, αλλά την πρώτη φορά συζούσα μια κοπέλα και τα οικονομικά τα διαχειριζόταν εκείνη. Πάει ας πει μπλούζα. Φραουλίτσα εκεί. Πάρε μάνα που είσαι να την πλύνεις. Με εκείνα τα ειδικά σου που πας πάνω και φεύγει. Εδώ δεν έχω ούτε σαπούν. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εκτιμώ και το τελευταίο 50 λεπτό που δίνετε για να με στηρίξετε και με πιστεύεστε με αγορέσεις από την GB με το κωδικό Γιαννέλης5. Πραγματικά εύχομαι στον καθένα σας να τα πάρει πενταπλά από οτιδήποτε κάνει, να κάνει αυτό που αγαπάει και τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να σας βοηθάω. Η τωρινή μου κατάσταση είναι όπως ήταν και πριν μια εβδομάδα, δεν έχω βρει ακόμα κάτι έξτρα να κάνω εκτός από το coaching και ό,τι βγάζω από τα social και από τη στήριξή σας και από κάποιες συνεργασίες. Οπότε χίλια ευχαριστώ, τρώμε το πρωινό μας και πάμε να βρούμε τραπέζι γιατί τώρα δείτε που θα φάω. Δεν κάθεσαι καν, βασικά είναι λες και είμαι πάλι σε ζώνη. Ή δουλεύω και μπαίνω στη λάντζα να φάω μπαμπάου όταν δούλευα μπαμπάου. Οπότε κουπί. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα πεινάω σαν λύκος, οπότε με το που το πιάνω στο χέρι μου το τρώω αμέσως. Ήθελα να βγω σήμερα με ζακετάκι. Έχω πεθάνει στο κρύο εντωμεταξύ. Το κακό είναι ότι πρέπει να πάω με το μηχανάκι γιατί είδα ότι πράκτικερ έχει στον Πειραιά. Το καλό είναι ότι θα σας πάρω μαζί μου στον Πειραιά που θα πάω κι εγώ δεύτερη φορά και θα χαθώ σίγουρα. Αλλά θα το βρούμε. Έχοντας τρακάρει επανειλημμένες φορές σε μικρότερες ηλικίες, κάνω δύο πράγματα πάντα πριν ανέβω στο μηχανάκι. Τον σταυρό μου και φοράω το κράνος. Είναι απίστευτο γιατί χάθηκα μόνο 3 φορές για να το βρω. Συνήθως όταν το ψάχνω κάτι χάνομαι 5-6 φορές. Να το... Μπαίνω. Η χαρά μου δεν κρύβεται. Να είναι καλά ο φίλος μου ο Μάρκος που μου έδωσε την κλειδαριά την άμπους. Μέχρι να τη βάλω χτυπάει συναγερμός και με κοιτάνε άμα το κλέβω. Όπα, λάθος. Ναι, σωστά. Γιατί χωρίς αυτό, η άσπρη κάλτσα πολύ ωραία. Μπράβο, χάρη. Πάμε να ξοδέψουμε τα τελευταία μας ευρώ. Φαίνεται τεράστιο. Ελπίζω να μπορούν να μου μεταφέρουν το τραπέζι, γιατί δεν το πάρω αλλιώς. Και καλή μου τύχη, μένω σε μια περιοχή που όλα είναι δίπλα. Το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τεράστιο. Πραγματικά είχε τα πάντα για το σπίτι. Ήταν διόροφο και όσο προχωρούσα, καταλάβαινα πόσα πράγματα χρειάζομαι ακόμα για το σπίτι μου. Πού θα πάει, σε κάνα δίμηνο θα το γεμίσω. Για να δούμε από εδώ που πάει. Θέλω και μικροκυμάτων, αλλά με τίποτα δεν μπορώ, δεν με παίρνει οικονομικά να πάρω τώρα και αυτό. Οπότε θα τρώμε για αρκετό καιρό ακόμα κρύα. 2 hours later. Και επιτέλους φτάσαμε στα τραπέζια. Αυτό εδώ πόσο έχει? 209 με καρέκλες. Με καρέκλες. Χωρίς καρέκλες. Καλά θα πάει αυτό. Αυτό 129. Μετά από πολλή ώρη σκέψη και πολλές δοκιμές, νομίζω θα πάρω αυτό. Αν και το πρώτο μου άρεσε περισσότερο, δεν άξιζε να δώσω 100 ευρώ παραπάνω και πήρα αυτό στα 200, δύο καρέκλες και θα μου το φέρουν σε 2 μέρες σπίτι συν 20 ευρώ μεταφορά. Και αφού γυρίσαμε, κοτούλα στο air fryer. Και περιμένουμε να γίνει, γιατί πεθάνω στην πείνα. Παιδιά, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να πάρετε ένα air fryer. Θα σωθείτε, πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια και υγιεινά και γρήγορα, αξίζει να είναι χορηγούμενο όπως σας το λέω για εσάς. Όπως βλέπετε το ψυγείο μου έχει μόνο κοτόπουλα, γιαούρτι, μοσχάρι, πολλά ασπράδια, γιατί έχω και πάνω, δύο αυγά, ένα μήλο, μαρούλια, ρύζι, ένα κανονικό οικογενειακό ψυγείο. Και μέχρι να γίνει το κοτόπουλο, ένα αρτάκι έκανα βόλτες στην ταράτσα. Που στο πολύ μέλλον θα γίνει home gym. Ούτε έπιπλα έχω home gym ονειρεύομαι. Η κοτούλα είναι έτοιμη. Έβγαλε ήλιο, πάλι καλά. Όπα, πάει το μαρούλι. Του πάρει αέρας.
στη φύση. Και όσο τρώω, θα σας πω το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα αυτές τις μέρες είναι το γυμναστήριο. Γιατί πήγα σε ένα, ήταν πάρα πολύ φθηνό και δεν μπορούσες να κάνεις με τίποτα προπόνηση. Και ένα πάρα πολύ ακριβό, μπορούσες να κάνεις προπόνηση, αλλά 68 ευρώ το μήνα δεν έδινα με τίποτα. Έτσι, με το που φάμε, αφήγουμε για να βρούμε το τρίτο και φαρμακερό γυμναστήριο και ελπίζω να είναι ιδανικό σε τιμή και ποιότητα για να γραφτώ επιτέλους και να κάνω προπόνηση. Για πάω μέσα, είδα να πάρει ο αέρας. Τώρα, εφόσον πήρα δύο γεύματα στη τσαντάρα μου μαζί μου, φεύγω να βρω το γυμναστήριο, να δω άμα είναι καλύτερο από το άλλο και να γραφτώ για να κάνω αύριο προπόνηση σαν άνθρωπος και θα πάμε βόλτα στο κέντρο. Πολλά από τα σχόλιά σας ήταν πόσο νίκιασα, πού νίκιασα και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Καταρχάς, μένω στην Καλλιθέα. Είμαι πολύ λίγες μέρες στην Αθήνα, επομένως δεν έχουν έρθει καν λογαριασμοί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πληρώνω για το ενίκιο 400 ευρώ, για το ίντερνετ 44 ευρώ, συν κοινόχρηστα, ρεύμα, νερό, διατροφή κλπ. Σε κάποιο επόμενο βίντεο θα σας πω πόσα είναι τα έξοδά μου όταν θα έχω ξεκάθαρη εικόνα. Το συγκεκριμένο γυμναστήριο είναι περίπου 7 με 8 λεπτά από το σπίτι μου με το μηχανάκι. Από ό,τι φαίνεται είναι σιδεράδικο και φημίζεται για τα παλιά αλλά πολύ λειτουργικά και δυνατά Cybex μηχανήματα που όλη η Αθήνα έρχεται για πόδια. Καλό περιβάλλον, καλή τιμή, οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να κατασταλάξουμε. Θα γραφτούμε και ελπίζω να πάει καλά. Και τώρα το χάος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και να καταλάβετε τι πέρασε. Αυτή η ουρά ήταν πολλά χιλιόμετρα και προσπάθησα να βγάλω κάποια πλάνα χωρίς να τρακάρω για να σας δείξω και να σας πάρω μαζί μου. Κατάφερα να έρθω στο Σόσια Βλαβής κέντρο, πάρκαρ όπου να είναι και πάμε να αγοράσουμε ένα Rolex. Και σε αυτό το σημείο νομίζω κατάλαβα γιατί το λένε ζούγκλα και πως οδηγάτε αμάξια μέσα στην Αθήνα. Εδώ με το μηχανάκι δεν μπορείς, εκτός και αν είσαι κασκαντέρ ή αν είσαι και λίγο τρελός. Όταν έρχομαι σε αυτό το σημείο και βλέπω τόσο κόσμο, δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω τόσο ωραία και τόσο οικία με την Αθήνα. Ενώ στην αρχή είχα σοκαριστεί, μέρα με τη μέρα νιώθω τόσο Αθηναίος, αλλά και τόσο Γιαννέλης. Γι' αυτό έκανα ένα διάλειμμα για ριζογκοφρέτες και πρωτεΐνη και συνέχισα την ημέρα μου με μια μεγάλη βόλτα στην Ερμού. Είμαστε εδώ Αθήνα ή Ερμού ή κάπου και έχω βρει εδώ κάτι μάγκες. Είστε ωραίοι. Και συνεχίζουμε τώρα, δεν ξέρω που θα πάμε. Θα πάω να πιω ένα καφεδάκι γιατί πόνεσε το κεφάλι μου με την κίνηση. Χάρηκα πολύ, μάγκες μου. Και να είστε καλά. Και αφού μου φτιάξανε το κέφι οι πιτσιρικάδες, συνέχισα με ένα καφέ σε κεντρικότατο σημείο της Ερμού με άπειρες λιχουδιές, λυκές και αρμυρές να μου σπάνε τη μύτη. Εγώ προτίμησα ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο, έπειτα πήγα να βρω ένα φίλο μου που μόλις είχε έρθει από Ξάνθη για λίγες μέρες Αθήνα. Βόλτα ήρθε. Βόλτα ήρθα, ναι. Καραγιάννης εγγύηση. Πάμε να το ξαναγήσω και εγώ 7 μέρες είμαι εδώ, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, πάμε βολτίτσα και... Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν έχασα την ευκαιρία να τον βάλω στο vlog μου. Έχουμε έρθει άτικα να ρίξουμε μια ματιά σε κάνα ρούχο χωρίς να πάρω. Γελάω. Είχε τον χρόνο να πάρω αυτό. Πόσο έχει. Πόσα τζιν πήρες. 3. Εγώ πόσα. 4. Καταραμένη φτώχεια. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι για να φάω. Μην πες κάτι. Πώς φαίνεται ότι θα φάω με τάπερ και Αθήνα. Όπα ρε. Όπα ρε μπρο. Αδερφέ, αυτό δεν το πρόβλημα που πληρώσει. Και φάγαμε και το δεύτερο γεύμα μας που είχαμε πάρει μαζί μας. Εγώ είμαι η καμεραμάν αυτής της εκπομπής. Ο δρόμος για την επιστροφή δεν είχε καμία σχέση με το χάος που αντίκρισα το μεσημέρι. Και περίπου σε ένα τέταρτο ήμουνα στο σπίτι μου. Μάγκες. Ήρθε η ώρα για ύπνο, είμαι πτώμα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, κάναμε αρκετά πραγματάκια, κάναμε καλά χιλιομετράκια, συνηθίζω το GPS και συνηθίζω την Αθήνα. Like στο βίντεο αν θες να με βοηθήσεις και αν θες να σου κάνω άλλα τέτοια βίντεο, subscribe για τους 25.000 και ως τότε, κουπί.